Η παγκόσμια βιοποικιλότητα καταστρέφεται με πρωτοφανή ρυθμό στις μέρες μας. Σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα, οι πληθυσμοί άγριας ζωής έχουν συρρυκνωθεί κατά 68% από το 1970. 1 εκατομμύριο είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση μέχρι το τέλος του αιώνα. Όλα τα θαλάσσια οικοσυστήματα επηρεάζονται από την υπεραλίευση, τη μόλυνση, την υπερανάπτυξη των ακτών και την κλιματική αλλαγή. Οι επιστημονικές όμως προβλέψεις θεωρούν ότι αυτές οι φυσικές απώλειες μπορούν να αναστραφούν αν εφαρμοστούν μια σειρά από φιλόδοξα μέτρα που περιλαμβάνουν και πιο τολμηρές προσπάθειες προστασίας της φύσης. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι όλα τα οικοσυστήματα στον κόσμο θα αποκατασταθούν και θα προστατευθούν. Μία από τις πρωτοβουλίες της ορίζει ότι το 30% των ευρωπαϊκών θαλασσών είναι προστατευόμενες περιοχές. Άλλα μέτρα έχουν να κάνουν με τη μείωση της πίεσης από την αλία και τις άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες, την αντιμετώπιση της μόλυνσης και την άμβληση της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι το 2021, η Επιτροπή θα προτείνει ένα νέο σχέδιο δράσης για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με στόχο να προκύψει μακροπρόθεσμα ωφέλεια για τους ψαράδες και να αποκατασταθεί η υγεία των ωκεανών και η ισορροπία του πλανήτη μας.